Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Τι σημαίνει αυτή η νέα ναύτεξ? Ξέρετε, κοίταξα λίγο τα δεδομένα τα οποία ανακοινώθηκαν στον τύπο και τελικά δεν φαίνεται να πηγαίνει μέχρι τη μέση γραμμή. Αυτό είναι που είδα χθες το βράδυ και σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι είναι γεγονός ότι το δεύτερο κομμάτι που ανακοινώθηκε επιτρέπει να πας αρκετά πιο κάτω, αλλά έχω την εντύπωση, ίσως να κάνω λάθος, ότι είμαστε κάπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τη μέση γραμμή, πιο βόρεια. Α, ακόμη πιο βόρεια λέτε. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, δίνει πάρα πολύ χώρο για να επιστρέψουν, να κάνουν στροφή το καράβι και τα καράβια, γιατί είναι δύο και τα καλώδια. Αλλά τελικά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάμε τα όρια της μέσης γραμμής. Απλούστατα καλύπτονται σχετικά, θα έλεγα κατά 80% τα μπλοκ δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης, περνώντας ελάχιστα σε αυτό το πιο ανατολικό μπλοκ, το οποίο είχαμε ορίσει παλαιότερα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, και εγώ έπεσα έξω, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε μέχρι τη μέση γραμμή στην πρόσκληση των σεισμικών δεδομένων. Που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια λογική που είναι επιτρεπτή από τις εταιρείες, εάν έχουν αποφασίσει να κοιτάξουν το τάδε μέρος και το τάδε μέρος και να μην δώσουν προτεραιότητα σε αυτά τα οποία είναι κοντά στη μέση γραμμή. Αν και υπάρχουν και εκεί κάποια κοιτάσματα, κάποια δυτικά, έτσι, κάποιοι στόχοι. Αν λοιπόν ο υπολογισμός που κάνετε σήμερα το πρωί μας πάει και βορειότερα από τη μέση γραμμή, οι πανηγυρισμοί πρέπει λιγάκι να έχουν μεγαλύτερη συστολή. Αν υποθέσω όμως ότι δεν κάνατε εσείς καλά τον υπολογισμό και φτάνουν μέχρι τη μέση γραμμή, τότε μπαίνουν και περίπου 1,5 χιλιόμετρο μέσα στη Λιβική ΑΟΣ. Αυτό είναι λογικό? Ξέρετε, αυτή η γραμμή που φάνηκε στα μέσα, που δημοσιεύτηκε σαν εικόνα σε όλες τις εφημερίδες και όλα τα μέσα, μία μπλε γραμμή διαγώνια, δεν είναι η μέση γραμμή, είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Α, μάλιστα. Πείτε μου τώρα. Δημιούργησε, νομίζω, έτσι, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δημιούργησε μία εντύπωση ότι φτάνουμε μέχρι τη μέση γραμμή. Δεν είναι η μέση γραμμή αυτή. Η μέση γραμμή είναι πολύ πιο κάτω. Ωραία, το κρατώ αυτό που λέτε. Έχετε σοβαρές επιφυλάξεις λοιπόν. Εάν ήταν η μέση γραμμή, το να μπαίνεις μέσα εξηγείται από τα 12 χιλιόμετρα καλώδιο τη στροφή που πρέπει να κάνεις? Αυτό είναι λογικό, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει μιλάμε τώρα για 12-15 χιλιόμετρα, έτσι, για να κάνεις μια στροφή 180 μοίρες. Χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και συνήθως γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ των χωρών και για να επιτρέψουν να μπεις στα χωρικά ύδατα της άλλης χώρας ή για να μην δημιουργηθεί ένα θέμα σε επίπεδο ΑΟΣ που δεν υπάρχει ακόμα εκεί, και το OK δίνεται και από την άλλη χώρα. Έτσι έγινε όταν έγινε η πρόσκληση των γεωφυσικών δεδομένων το 2011 και 2012, εκείνη την εποχή. Είναι σίγουρο ότι είχε ζητηθεί άδεια από τις λιβικές αρχές. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αυτό, βάζοντας τους χάρτες κάτω και χωρίς να είναι απόλυτο ότι η μέση γραμμή είναι ένα ερωτηματικό, το αφήσατε και σήμερα. Πάντως δεν είναι νότιο και νότιο-ανατολικά. Άρα δεν σχετίζεται με το παράνομο τουρκο-λιβικό. Όχι, όχι. Σταματάει. Όπως σταματάν και τα δύο μπλοκ τα οποία δώσαμε στις συμβάσεις, σταματάνε πριν το τουρκο-λιβικό. Ναι. Μάλιστα. Παρένθεση, το τουρκο-λιβικό βρίσκεται σε μια περιοχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά, η οποία είναι σε μεγάλο βάθος, έτσι, αρκετά σεισμογενής. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε διάφορους πίθηκους να φωνάζουν ότι θα καταστραφεί η Κρήτη, αλλά είναι μια περιοχή που παρουσιάζει μεγαλύτερη σεισμικότητα και λόγω αυτού υπάρχει και μια μεγάλη πυκνότητα λασποϊφεστίων, δηλαδή φυσικές εκκλήσεις φυσικού αερίου. Αλλά σε αυτή την περιοχή θα είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να κάνεις γιόντρες και να αντλήσεις πετρέλαιο. Αλλά γίνεται, έτσι, φυσικό αέριο.
Αλλά γίνεται. Απλούστατα θέλω να πω ότι το τουρκολιβικό έχει πάει σε μια μεριά η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη και χρειάζεται εμπειρία μεγάλων εταιριών που ξεπερνάνε την εμπειρία της τουρκικής εταιρείας. Από τη δική μας πλευρά το ανατολικό πλησιάζει τη λεκάνη του Ηροδότου, σωστά? Ναι. Εφόσον πάμε φυσικά. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπασιά, είναι η συζήτηση για την Σεύρον. Κάποιοι την εμφάνισαν ως μια νέα εμφάνιση. Είναι νέα εμφάνιση? Η Σεύρον είναι από αυτές τις εταιρείες, όπως και πολλές άλλες, που είχαν ενδιαφερθεί από το 2012. Διότι οι εταιρείες αυτές παρακολουθούν πού αρχίζουν καινούργιες περιοχές ενδιαφέροντος και το είχαν και αυτοί στα σιρτάρια τους και σίγουρα το έχουν μελετήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρεται που υπάρχουν επαφές. Είχαμε επαφές και με αυτή την εταιρεία όπως και με καμιά δικαριά άλλες εταιρείες από το 2017 και να σας πω δύο φορές στο Χιούστον 17 και 18 και επαναλαμβάνω με τη βοήθεια του προξενείου και οργάνωση συζητήσεων και συναντήσεων εκείνη την εποχή. Είναι λογικό να υπάρχει μια, ξέρετε, στο χρόνο να υπάρχει μια διάρκεια για να μπορέσει να πετύχεις κάτι, αλλά το βασικό ενδιαφέρον που πάντα πιστεύαμε για τη Σεύρον είναι ότι εφόσον εμφανίστηκε στην Αίγυπτο και εφόσον έχει ενδιαφέρον και για το τι γίνεται στο Ισραήλ και στην Κύπρο, λογικά θα έπρεπε να συμπεριλάβει στη λογική της και την Ελλάδα. Αυτό ήταν που βλέπαμε πάντα και γι' αυτό την πλησιάζαμε αρκετά συχνά, θα έλεγα. Μάλιστα. Πρώτο τελευταίο μου ερώτημα. Εσείς στη συζήτηση ότι σταματάμε στο κατάκολο αδειάζοντας τον υπουργό, ο πρωθυπουργός, διότι έχει πετρέλαιο, άρα δεν μας ενδιαφέρει, πώς την ακούτε γνωρίζοντας τις εταιρείες? Δηλαδή οι εταιρείες θα τρυπάνε για φυσικό αέριο και άμα βρουν πετρέλαιο δεν θα προχωράνε? Καλά, αυτά είναι ανήκουστα, είναι πεδαριώδη, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο και μην ξεχνάμε ότι και ο Πρίνος είναι πετρέλαιο. Αφήστε τώρα την Νότια Καβάλα που είχε φυσικό αέριο και ακόμα δεν μπορεί να αποφασιστεί αν θα γίνει αποθήκη ή όχι για οικονομικούς λόγους και γεωπολιτικούς και περιβαλλοντικούς. Ο Πρίνος είναι πετρέλαιο. Τα Ιωάννινα, η περιοχή της Ηπείρου, τώρα πετρέλαιο θα είναι το βασικό. Έτσι είπαμε, είναι η προέκταση προς τα νότια της μεγάλης αυτής γεωλογικής δομής της Αλβανίας. Έτσι. Μετά, το κατάκολο πετρέλαιο έχει φυσικό αέριο, μα πάντα υπάρχει φυσικό αέριο, αλλά που δίνει την προτεραιότητα εκεί που είναι μεγαλύτερες οι ποσότητες και εκεί που είναι πιο οικονομικό. Ο Πατραϊκός και αυτός πετρέλαιο. Όλη η πλευρά η δυτική της Δυτικής Ελλάδας, έτσι, όχι παράκτια και λίγο πιο μέσα και της βόρειο-δυτικής Πελοποννήσου, για πετρέλαιο μιλάγαμε. Μπορεί να υπάρχει φυσικό αέριο και βιογενές σε πολύ ρηχά επίπεδα, αλλά όλη η λογική των εταιριών από παλιά, εδώ και 20-30 χρόνια ήταν πετρέλαιο και αυτό δεν έχει αλλάξει, διότι αυτά είναι τα δεδομένα τα γεωλογικά και των γεωχημικών αναλύσεων. Μάλιστα. Οπότε το βρίσκω πολύ δύσκολο να γίνουν γεωτρήσεις, να βρεθεί πετρέλαιο και εκείνη τη στιγμή να πούμε είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να πάμε για πετρέλαιο. Έτσι κι αλλιώς αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τρέχουν όλες οι χώρες να βρούνε ποσότητες και όχι μόνο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι λίγο της μόδας τώρα, γιατί έχει δημιουργηθεί λόγω των περικοπών από τη Ρωσία, αλλά το πετρέλαιο καταναλώνεται πάρα πολύ και στην Ευρώπη. Τελευταίο ερώτημα, μιας και θίξατε την Ευρώπη. Παρατήρησα στο τέλος της εβδομάδας που μας πέρασε, κύριε Μπασιά, κάνατε μια διατύπωση μετά την εκ νέου αποτυχία συνεννόησης στην Κομισιόν μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι που είναι επίγον το θέμα το ενεργειακό, και ένα χρόνο συνεδριάζουν. Είπατε όμως εσείς, και μου έκανε εντύπωση, σε μια δημόσια αναφορά σας, ότι εδώ έχουμε ένα νέο παιχνίδι της Γερμανίας και πρέπει να το αντιληφθούμε σιγά σιγά. Ναι. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, ναι, δεν ήταν ανάγκη να περιμένουμε να μπλοκάρουν οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα και γι' αυτό το είχα γράψει και πολύ πιο πριν, θα έλεγα περίπου 1-2 μήνες πριν. Το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Γερμανία ήταν βασισμένο στην πρόσβαση και τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία, που βοηθούσε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο
να έχει φτηνό φυσικό αέριο, αλλά από την άλλη μεριά επέτρεπε να κρατάει τη στρόφιγγα και να κάνει επίσης τις εξαγωγές υλικών και λογισμικών για τις ανανεώσιμες πηγές. Διότι όπως είπαμε, οι ανανεώσιμες πηγές δίνουν 30%, το άλλο 70% πρέπει να έχει κάτι σίγουρο, γιατί αλλιώς θα έχει blackout. Αυτή η κατάσταση λοιπόν σήμερα φαίνεται να αλλάζει και θα λέγαμε αντί για Ρωσία μπορούμε να βάλουμε Κίνα, γι' αυτό έχουν γίνει και τόσα σημαντικά ταξίδια την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο τώρα τελευταία με τον καινούριο καγκελάριο, προς την Κίνα. Άρα Ρωσία την αλλάζουμε με Κίνα και τη λέξη, έτσι, συμμετέχοντα, και το φυσικό αέριο με τις σπάνιες γεές, διότι χωρίς σπάνιες γεές δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα, ούτε τηλέφωνα, αλλά ούτε αυτοκίνητα, ούτε ότι οποιοδήποτε μηχανισμός ο οποίος χρειάζεται ηλεκτρισμό για να μπει μπρος, για να κινηθεί, χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτά τα μέταλλα και τις σπάνιες γεές που είναι απαραίτητες. Οπότε αυτό φαίνεται σήμερα, Κίνα και σπάνιες γεές. Εκτός από αυτό, μην μείνουμε έτσι με μια, πώς το λένε, μειοπική βλέψη του θέματος. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία ήδη έχει βάλει μπρος, σε μερικούς μήνες το έκανε. Και τι μερικούς, 2 μήνες. Έβαλε μπρος σταθμό αεριοποίησης φυσικού αερίου, ενώ δεν είχε τίποτα. Και σε ένα χρόνο θα έχει 4, ίσως να έχει 6. Γιατί? Γιατί έχει πολλά κεφάλαια, μπορεί να τα διαθέσει και μπορεί να βάλει κόσμο και εταιρείες στη δουλειά για να δώσουν αυτά τα αποτελέσματα γρήγορα. Οπότε ας μην ξεχνάμε ότι επιθυμεί από την άλλη μεριά να συνεχίσει να διατηρεί μια στρόφιγγα φυσικού αερίου, αλλά αυτή τη φορά υγροποιημένου, το οποίο έρχεται από αλλού, αν και ακριβό, το οποίο αεριοποιείται και το οποίο θα επιτρέψει στις άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης να έχουν, πώς το λένε, να έχουν πρόσβαση σε επίπεδο επάρκειας. Όσο για τις τιμές, αφήστε το αυτό, οι τιμές θα παραμείνουν οι ίδιες, δεν πρόκειται να μειωθούν. Δηλαδή ανεβήκανε 5 φορές, κατεβήκανε 2,5 φορές, εντάξει, μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι το μειώσαμε 2,5 φορές, αλλά παραμένει 2,5 φορές πιο ακριβό από ό,τι ήταν πριν από 12 μήνες. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές. Μετά, το άλλο θέμα, μην ξεχνάτε ότι στο επίπεδο του trading, γιατί το λέμε συχνά έτσι, ότι οι traders, και εγώ το έχω πει, το trading, και βέβαια αφήνει λεφτά σήμερα, αλλά μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του trading σήμερα διοικείται από τις πετρελαϊκές εταιρείες επίσης. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Στέφανου. Ρωτήστε σας παρακαλώ, λέει, αν έχει εικόνα ο κύριος Μπασιάς, αν οι έρευνες της Exxon ενεργούνται με γοργούς ρυθμούς ή είναι απλά ένα εργαλείο για επικοινωνιακή κατανάλωση. Καταρχάς να πω εγώ στο Στέφανο ότι τις έρευνες δεν τις κάνει η Exxon, γίνονται για λογαριασμό της Exxon, τις κάνει, τη μίσθωση την έχει κάνει η ΕΔΕΗ. Το έχουμε πει και δεν έχει διαψευστεί. Αυτό λέει πολλά. Όμως ενεργούνται με γοργούς ρυθμούς κατά την αίσθησή σας, κύριε Μπασιά? Όχι, οι ρυθμοί δεν είναι γρήγοροι. Δηλαδή δόθηκε μια εντύπωση, έτσι, ότι θα βγούμε και πιο ανατολικά, θα κατέβουμε μέχρι κάτω. Αλλά αυτό που είδα από αυτά που έχουν δημοσιευτεί, έτσι, σαν νούμερα, ναύτεξ, ότι παραμένουμε στα 2 μπλοκ για τα οποία είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις. Δεν πάει παραπέρα. Αλλά είναι γεγονός ότι... Οι συμβάσεις είχαν υπογραφτεί το 19 και εμείς τις ενεργοποιούμε τέλη 22, για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά μη συζητάμε αυτό, γιατί είναι άλλο κρίμα αυτό. Να έχουν υπογραφτεί οι συμβάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση και την ΕΔΕΗ το 19, να παρουσιαστούν προς ψήφιση στη Βουλή από την επόμενη κυβέρνηση και να ψήφιστούν, που ήταν πολύ καλό γιατί έγινε αρκετά γρήγορα. Αλλά αντί να υπάρξει υποστήριξη από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν υποστηρίξανε. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα για τα οποία γελάει ο κόσμος. Μάλιστα. Να το πω εγώ εντάχει. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τις συμβάσεις. Μετά ήρθε η ανανέωσή τους από τη νέα κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση, που δεν τις ψήφισαν όσοι ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, και η νέα κυβέρνηση, αφού τις ψήφισε, περάσαν 3 χρόνια. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι εγώ δεν ήξερα πού να κρυφτώ όταν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή έγινε η παρουσίαση πριν περάσει στο Κοινοβούλιο, και δυστυχώς αυτό που είχε ανακοινωθεί από τις αρχές ήταν ότι τα έσοδα θα ήταν 15 εκατομμύρια
υποβιβάζοντας εντελώς τη σημασία των υδρογονανθράκων. Παρ' όλα αυτά ψηφιστήκαν, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή είχαμε ακούσει και τέτοια τραγελαφικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπασιά, για αυτές τις διευκρινήσεις. Πρωί Δευτέρας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας. Γεια σας.